εις γην εν αλίαν Κύπρον, ου με θέσπισε νικήν Απόλλων, όνομα νησιωτικό Σαλαμίν Αρθέμενον, της εκεί χάριν Πάτρας. Ευρυπίδης, προαιώνων και στους αιώνες. Σαλαμίνα, η ενδοξότερη των πόλεων της Κύπρου. Από τον 11ο π.Χ. μέχρι τον 3ο μετά Χριστον αιώνα. Πόλη του Τεύκρου, γιού του Τελαμόνα, συνιστά τη μαρτυρία ύπαρξης και εγκατάστασης των Αχαιών στην Κύπρο. Σαλαμίνα, η πρώτη πόλη που έκοψε ελληνικά νομίσματα. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ευαγόρας βασιλιάς της Σαλαμίνας υιοθετεί την πολιτική εξελληνισμού του νησιού και εισάγει το ελληνικό αλφάβητο. Βασιλική νεκρόπολη, γυμνάσιο, παλέστρα, λουτρά, όρθιοι κύονες που στέκουν για να μαρτυρούν την αλήθεια. Η Σαλαμίνα είναι ο σημαντικότερος και ο μεγαλύτερος σε έκταση αρχαιολογικός χώρος της Κύπρου, ο οποίος δεν έχει κατοικηθεί. Και για τον ελληνισμό είναι εκείνη η πόλη η οποία είχε στα ιστορικά χρόνια άμεση σχέση με τον ελληνικό κόσμο και ιδιαίτερα με την Αθήνα. Είναι η πόλη την οποία ύμνησε ο Ισοκράτης και από απόψεως αρχαιολογικής είναι η πλουσιότερη πόλη της Κύπρου κατά την ιστορική περίοδο. Βασιλιάς Ευαγόρας και αμόχωστος πόλη του Ευαγόρα.